Τώρα, να δούμε και μερικά πλάνα από κάτι που έγινε το πρωί στην Κρήτη, στη Σούδα. Γιατί είχαμε μια πυρκαγιά η οποία εξαιτίας του τρελού αέρα πήρε πολύ γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ήταν δίπλα στον ναύσταθμο στη Σούδα. Χρειάστηκε να εκενωθούν ένας οικισμός, το νοσοκομείο που υπάρχει εκεί και όποιο άλλο κτίριο βρισκόταν κοντά. Και μάλιστα εστάλει μήνυμα για το 112. Δείτε τα δέντρα πώς κινούνται για να καταλάβετε την ένταση του ανέμου που έφτανε τα 9 και εκεί που έκαιγε η φωτιά από το μικροκλίμα που δημιουργεί και τα 10 μποφόρ. Είναι το σημείο αυτό που βλέπετε όπως έγινε το πρωί. Η φωτιά όπως καταλαβαίνετε πέρασε το δρόμο. Στην ουσία εδώ που βρίσκομαι κάτω σε αυτήν την πλευρά είναι η θάλασσα και πίσω μου είναι τα σπίτια. Η φωτιά ανέβαινε, προσπάθησαν να την προσβάλλουν και με ελικόπτερα παρά τον ισχυρότατο άνεμο. Έγιναν πολύ δύσκολες πτήσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν και πάρα πολύ αποτελεσματικές. Ενώ πήγαν και από την πλευρά της θάλασσας, από εδώ κάτω, πλοιάρια του πυροσβεστικού σώματος. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Να πάμε δίπλα τώρα και να ακούσουμε από την Άσπα Μπαλέτα το ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Άσπα, για πες μας, αφού πρώτα δείξω και ευχαριστώ πολύ. Ναι, φέρτε λίγο πιο κοντά το χάρτη για να δείξουμε την εικόνα της περιοχής η οποία έχει καεί. Αυτή λοιπόν είναι η ευρύτατη περιοχή. Εδώ είναι που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Αυτή εδώ είναι η περιβόητη ναυτική βάση, κομβικής πραγματικά σημασίας. Γύρω από εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή, ήταν που έκαιγε η φωτιά. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη ζώνη, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει η ναυτική βάση, τι υπάρχει γύρω-γύρω και μια φωτιά που καίει με ανέμους 9 και 10 μποφόρ, πόσο δύσκολα αναχαιτίζεται. Άσπα, πώς είναι η κατάσταση τώρα? Νίκο, ευτυχώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Οι πυροσβέστες επιχειρούν σε μικρές εστίες που βρίσκονται εντός της καμένης περιοχής και είναι όλα υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 8 η ώρα το πρωί, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και άμεσα έπεσαν στη μάχη τόσο οι πυροσβέστες όσο το ναυτικό, η αστυνομία και οι εθελοντές. Είναι πάντως άσχημα μαντάτα, γιατί αν δούμε τα πλάνα στην αρχή που φαίνεται πόσο κύμα είχε και πόσο αέρα σε ένα κόλπο, έτσι μην το ξεχνάμε, μιλάμε για τον κόλπο της Σούδας. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται έξω. Και η φωτιά βεβαίως κινείται ανεξέλεγκτα γιατί δεν μαζεύεται. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Αυτά τα κτίρια που βλέπετε εδώ είναι όσα εκενώθηκαν, οι οικισμοί που χρειάστηκε με το 112 να εκενωθούν. Και αν δούμε το χάρτη ξανά, να σας δείξω κάτι που έχει σημασία για να καταλάβετε για ποια περιοχή μιλάμε. Αυτή η γραμμή που βλέπετε εδώ είναι ένας μεγάλος ντόκος που ελιμενίζονται τα μεγάλα πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, όπως μεγάλα άρματα αγωγά, ακόμα και αεροπλανοφόρα, τα οποία ελιμενίζονται σε αυτή την περιοχή. Μιλάμε για μια πάρα πολύ κρίσιμη εγκατάσταση. Ευτυχώς πήγαν όλα όπως έπρεπε να πάνε.